Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Βασιλακόπουλο, κύριο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σας έχουμε φωνάξει για ένα πολύ σοβαρό θέμα που σχετίζεται με τον COVID, το σύνδρομο Γιάννη του Long COVID, έτσι. Ναι. Ένα σύνδρομο το οποίο ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους, πολλούς συμπολίτες μας. Και να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Γιαλατζή καταρχάς, να τον καλημερίσουμε και να μιλήσουμε μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει από αυτό το σύνδρομο, Γιάννη. Και πολύ καιρό, πολλούς μήνες. Θέλετε να μας πείτε καταρχήν πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια για εσάς? Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα που μας δίνετε βήμα για να κερδίσουμε λίγη ορατότητα σαν ασθενείς. Το κάνουμε γιατί είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε για μένα ήταν ένα μήνα μετά από την δεύτερη νόσησή μου. Ένιωσα πολύ ξαφνικά, ενώ ήμουν μόνο στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη, μια έντονη αδιαθεσία. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν να έχει χτυπηθεί το νευρικό μου σύστημα. Δεν μπορούσε να υποστηρίξει τη βάδιση, δεν μπορούσε να υποστηρίξει τη λειτουργία της βάδισης. Άρχισαν να μαυρίζουν όλα, να νιώθω την πάνω πέσω κάτω. Και απευθύνθηκα και πρώτη φορά στη ζωή μου, στα επίγοντα, σε νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένας εφιάλτης. Δεν μπορούσα να επιστρέψω στη δουλειά μου. Ήμουν καθηγητής αγγλικών. Όσο δεν μπορούσα να διαχειριστώ την τάξη, δεν μπορούσα να καθίσω όρθιος. Άρχισα να ζαλίζομαι, να υπάρχει έντονος πόνος πίσω στο κεφάλι. Περπατούσα και ήταν σαν να περπατάω σε στρώμα. Και η κατάσταση, αντί να γίνει καλύτερη, άρχισε να επιδεινώνεται μετά από λίγες μέρες. Να νιώθω λες και είμαι πάλι άρρωστος. Αυτά ξεκινήσανε πέρυσι το καλοκαίρι, σωστά? Τα συμπτώματα ξεκινήσανε με την αρχή της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Η δεύτερη νόση έγινε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2022, ναι, ένα μήνα πριν. Και από τότε ταλαιπωριέστε μέχρι σήμερα. Ναι, και δυστυχώς υπάρχει τρομερή επιδείνωση των συμπτωμάτων, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι αναγκασμένος να παίρνω ακόμη και β' αναστολής, φάρμακα για την καρδιά, που είναι για τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού. Δεν γνωρίζουμε αν είναι το είναι αγκιακό, είναι νευρολογικό, δεν γνωρίζουν με βάση αυτά που ακούμε από τους ειδικούς. Παίρνω συστηματικά αντιφλεγμονώδη, γιατί υπάρχει έντονη φλεγμονή στον οργανισμό μου. Νιώθω ένα παλμικό χτύπημα παντού, εμβοές, να υπάρχουν μυοκλονίες, δεσμιδόσεις, δηλαδή όταν τρέμουν οι μύες μας, όταν πετάγονται τα άκρα μας. Μας πει ο κύριος Βασιλακόπουλος, αν η περίπτωση φυσικά δική σας, τουλάχιστον με αυτά που μας λέει ο άνθρωπος, αν είναι μια ακραία περίπτωση, ένα ακραίο περιστατικό, ή αν είναι τα συνήθη συμπτώματα long COVID. Είναι, να το πω από την περιγραφή, ένα από τα βαριά περιστατικά long COVID, όχι ακραίο. Κάθε άλλο παρά ακραίο. Θα ήθελα να πω ότι περίπου 10% των ανθρώπων που περνάνε κορονοϊό μπορεί να αναπτύξουν συμπτώματα long COVID. Ναι. Δηλαδή γύρω στα 75-70 εκατομμύρια παγκόσμια έχουν αυτή τη στιγμή τέτοια συμπτώματα. Και το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το περιέγραψε πάρα πολύ σωστά ο κύριος, είναι ότι δεν έχουμε ουσιαστικά πραγματική θεραπεία προς το παρόν. Τι εννοώ με αυτό? Καταρχήν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη διάγνωση. Γιατί η διάγνωση γίνεται εξ αποκλεισμού. Ναι. Τα συμπτώματα δεν είναι τελείως ειδικά για τον COVID. Το να έχει κανένα τα συμπτώματα που ανέφερε ο κύριος μπορεί να τα έχει και από άλλες νόσους. Άρα χρειάζεται αρχικά ένας ενδελεχέστατος έλεγχος να αποκλειστούν άλλες νόσοι. Α, δια της ατόπου απαγωγής, δηλαδή. Ακριβώς. Που κάνουν αυτά τα συμπτώματα και του ιστορικού. Έτσι. Ότι έχει περάσει COVID. Μερικοί μάλιστα μπορεί να αναπτύξουν σύνδρομο long COVID και να μην έχουν διαγνωστεί ποτέ με COVID. Γιατί δεν διαγνώστηκαν. Είναι ακόμα πιο μεγάλο το πρόβλημα. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, η αρχική ελπίδα ήταν ότι προϊόντος του χρόνου τα συμπτώματα αυτά θα εξαφανίζονταν σιγά σιγά στους ανθρώπους αυτούς. Τώρα που έχουμε ήδη μελέτες 2 ετών ολοκληρωμένες, βλέπουμε ότι δυστυχώς σε ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των ασθενών τα συμπτώματα παραμένουν. Αυτό που θα ήθελα όμως να πω είναι ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο, διότι μάλλον δεν είναι ένα σύνδρομο. Τι εννοώ με αυτό? Εμείς το λέμε long COVID, αλλά έχει τόσες πολλές διαφορετικές κλινικές εκφράσεις από τόσα διαφορετικά συμπτώματα, συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, από το αναπνευστικό, από το καρδιακό, από το γαστρεντερικό, από το νευρικό, που πιθανόν να έχουμε πολλούς διαφορετικούς μηχανισμούς, κάποιοι από τους οποίους να δρουν σε έναν άνθρωπο, κάποιοι άλλοι να δρουν σε έναν άλλον άνθρωπο. Έχουμε μια κάρτα εδώ με τις επιπτώσεις. Μπορούμε να το δούμε, γιατί μπορεί σε κάποιον να εμφανίσει κούραση ή δύσπνοια, όπως λένε και στην κάρτα, σε άλλον δυσκολία στον ύπνο, άγχος και κατάθλιψη, σφίξιμο στήθος, πόνος, αρθρώσεις, αδυναμία σκέψης. Αυτά είναι μερικές επιπτώσεις.
Ναι. Για να καταλάβετε τι έλεγα και πριν για την εξαποκλεισμού διάγνωση. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που έχει περάσει COVID και έχει βήχα και δύσπνοια μετά για καιρό, το πιο λογικό να σκεφτείς είναι ότι είναι ο κορονοϊός, είναι μία ίωση. Τι μπορεί να κάνει ίωση στο αναπνευστικό μας? Να μας ξυπνήσει ή να μας προκαλέσει για πρώτη φορά την εκδήλωση βροχικού άσθματος. Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα κάνεις, θα κατευθυνθείς προς αυτή την κατεύθυνση και θα δώσεις θεραπεία για να αντιμετωπίσεις αυτό σαν βροχικό άσθημα, ναι, που πολύ συχνά μας κάνει μεταλλημόδη, ιδίως από ιώσεις βήχα. Αν όμως το κάνεις, επιμείνεις στη θεραπεία και δεν περάσουν τα συμπτώματα, τότε αρχίζει να σκέφτεσαι ότι δεν είναι άσθημα και μπορεί να οφείλεται στον COVID τον ίδιο. Αυτό σημαίνει εξ αποκλεισμού διάγνωση. Τώρα, συγγνώμη, η επιστήμη έχει προχωρήσει προς την κατεύθυνση θεραπείας αυτών των ανθρώπων ή δεν υπάρχει κάτι ακόμα? Λοιπόν, η απόλυτα ειλικρινής απάντηση είναι δεν έχουμε τίποτε πραγματικά ειδικό. Υπάρχει μια θεωρία την οποία μελετάται αυτή τη στιγμή σε πολύ σοβαρή κλινική μελέτη, ότι σε κάποιους ασθενείς υπάρχει ένα μικρό ρεζερβουάρ του κορονοϊού κάπου στο κορμί τους. Ναι. Και γι' αυτό θα δοκιμαστεί το αντιϊκό φάρμακο που δίνουμε, ήδη έχει αρχίσει αυτή η δοκιμή, το Παξλόβιτ, αυτό που δίνουμε, να χορηγηθεί για μακρύτερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Γιαλατζή, εσείς τώρα τι ελπίζετε, εν πάση περιπτώσει? Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ναι, αυτή που βιώνετε, έτσι δεν είναι? Ξέρω, εγώ δεν έχω καταλάβει με τη δουλειά σας, με τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας, τι κάνετε? Δεν μπορεί να. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βασιλακόπουλο, γιατί περιέγραψε την κατάσταση που. Τα νέα, αυτά που λαμβάνουμε, αυτό που ενημερωνόμαστε, εξαιρετικά, ειδικά με τις έρευνες που γίνονται, τις κλινικές δοκιμές με το Paxlovid, που δεν το αναφέρουν άλλοι. Τη δουλειά μου την έχασα. Έχασα τα πάντα. Όσο ήμουν στη Θεσσαλονίκη, έκτισα την καριέρα μου καθηγητής Αγγλικών, τα έχασα όλα. Δεν μπορούσα πλέον να δουλέψω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ για να έχω ενέργεια να κάνω κάτι λόγω των συμπτωμάτων. Είναι μια διαρκή κατάσταση διαχείριση συμπτωμάτων επιβίωση. Και αναγκάστηκα να επιστρέψω στην Αλεξανδρούπολη, στην οικογένειά μου, διαμένω αυτή τη στιγμή με τη γιαγιά μου, που ήμουν ένας άνθρωπος που έχτισε την καριέρα μου και τώρα δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Τα έξοδα είναι υπέρογκα. Να σου πω την αλήθεια, μετά από ένα χρόνο πλέον δεν θα έχω ούτε ασφάλιση για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτή τη διερεύνηση. Και ακόμη και για παράδειγμα, ξέρουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε κλινικές δοκιμές, δεν υπάρχει έρευνα για θεραπεία, αλλά δεν υπάρχει ούτε και συμπτωματική αντιμετώπιση, εκτός και αν βρεις ένα θαραλέο γιατρό. Γιατί ποιος γιατρός θα κάτσει να σου γράψει μια αγωγή η οποία μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές? Χωρίς να ξέρει, χωρίς να υπάρχει αναγνώριση αυτής της νόσου. Κύριε Γιαλατζή, να σας πω κάτι. Τι ελπίζετε από εδώ και πέρα, αυτό δεν μας απαντήσατε. Ελπίζει στο, ναι, να υπάρξει το κράτος και να έρθει και να παρέμβει. Αυτά τα πράγματα που ζητάμε, το ότι θα υπάρχουν κλινικές δοκιμές, το ότι θα υπάρχει έρευνα για θεραπεία και ότι τα κέντρα αυτά τα οποία υπάρχουν και να υπάρχουν περισσότερα διεπιστημονικά κέντρα, γιατί πολλά από αυτά, συγγνώμη, αλλά είναι βιτρίνες. Δηλαδή, πετάει ένας γιατρός τον μπαλάκι στον άλλον γιατί δεν γνωρίζουν. Ο νευρολόγος τον καρδιολόγο, ο καρδιολόγος τον λοιμοξιολόγο. Αυτό κάνουν, δεν αντιμετωπίζουν κάπως τα συμπτώματά μας. Ότι θα υπάρχουν κέντρα τα οποία θα υπάρχουν γιατροί που θα έχουν την κατάρτιση να μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ασθενείς όπως εμάς. Ή και να προσφέρουν ασφαλεία στις βαριές περιπτώσεις μας. Εμείς θα επιμείνουμε στο θέμα πάντως και θα το κοιτάξουμε και θα δούμε και το τι σκοπεύουν να κάνει και η πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς είναι. Θα ήθελα απλά. Την ίδια περίπτωση με τον κύριο Γιαλατζή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι νέοι άνθρωποι, χάσανε τη δουλειά τους, χάσανε τον προγραμματισμό μιας ολόκληρης ζωής ενδεχομένως. Μια κουβέντα, κύριε Βασιλακόπουλε. Και θέλουν υποστήριξη. Ναι. Σίγουρα πρέπει να αναγνωριστεί καλά το πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματικά σοβαρό πρόβλημα και σχετική ή πιο μεγάλη αναπηρία να αναγνωρίζεται από το κράτος. Mm-hmm. Αλλά θα μου επιτρέψει ο κύριος να πω ότι το να ζητάμε από τους Έλληνες επιστήμονες και μόνο να λύσουν το πρόβλημα με νέες θεραπείες δεν είναι εύκολο. Έτσι. Τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται είναι μυθόδη. Αρχίζει πάντως σε όλο τον κόσμο να υπάρχει κάτι τέτοιο, για να καταλάβετε. Μέρος αυτής της προσπάθειας ήταν χρηματοδότηση 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο και μόνο για ένα πρόγραμμα το recovery. Άρα εντάξει, προφανώς χρειάζονται σε όλο τον κόσμο παγκόσμια προσπάθεια των επιστημόνων για να βοηθήσει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, για τους δύο. Να είστε καλά. Στην Αμερική, το ναι, ναι. Πρέπει να κλείσουμε, γι' αυτό σας ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.